τίποτα δεν έχει ξεχαστεί. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε ανθρώπους, τους πρόσφυγες, τον ελληνισμό που ξεριζώθηκε και εκείνες τις ψυχές που χάθηκαν. Ελληνισμός και Μικρά Ασία είναι έννοιες ταυτισμένες στον ιστορικό χρόνο και αυτό κάνει την πληγή της καταστροφής ακόμα πιο μεγάλη, την κάνει να πονάει ακόμα περισσότερο. Η γνώση, ο πολιτισμός, η επιστήμη, τα ήθη, τα έθιμα, οι γεύσεις, η γαστρονομία, τα τραγούδια είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που έχουμε και αυτό που κάνει τις πατρίδες και τη δική μου την πατρίδα αλυσμόνητες. Και αν μια πόλη οφείλει να τιμήσει εκείνα τα γεγονότα, αν μια πόλη έχει εθνικό και ιστορικό χρέος να διατηρήσει τη μνήμη ζωντανή και τη φλόγα να μένει, αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη μας. Η προσφυγωμάνα Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία που υποδέχτηκε όλους αυτούς τους κατατρεγμένους. Τους πρόσφυγες που με την εργατικότητα και την αξιοσύνη τους μπόλιασαν αυτή την πόλη, μπόλιασαν τόσες πόλεις και ανόρθωσαν αυτά τα 100 χρόνια την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Αφήνουμε λοιπόν σήμερα εδώ, στο Λευκό Πύργο, στο μεγαλύτερο, στο σημαντικότερο τοπόσημο της πόλης μας, 100 φαναράκια. Όσα και τα χρόνια από τα γεγονότα εκείνης της καταστροφής. Και αυτός είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στις ψυχές των χιλιάδων που χάθηκαν. Δίπλα στη θάλασσα, με τρόπο συμβολικό, κρατάμε τη φλόγα πάντα αναμένη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε παρά να τιμήσει αυτή την επέτειο και με μια σειρά εκδηλώσεων που γίνονται αυτές τις μέρες και που θα ολοκληρωθούν με το τέλος του χρόνου. Και ξέρετε, αυτό είναι το δικό μας, αυτό είναι το δικό σας, ελάχιστο χρέος τιμής και συνεισφορά μας. Φωτίζουμε λοιπόν σήμερα και πάντα τη συνέχεια του ελληνισμού, αυτή την τρομερή ικανότητα που έχουμε μέσα μας και καταφέρνουμε και από τις πιο βαριές καταστροφές να σηκωνόμαστε, να προχωράμε, να δημιουργούμε και να είμαστε πάντα περήφανοι για όλα αυτά που έχουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.